Η Δήμητρα Παπίου ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της σε γνωστή μουσική σκηνή. Μαζί με το Λευρέτη Μαχαιρίτσα, το Μίλτο Πασχαλίδη, το Δημήτρη Σταρόπα και τους Όπερα Χαοτίκ. Είχα πάρα πολλά χρόνια να εμφανιστώ σε τόσο μεγάλο κοινό. Αλλά η αγάπη του και η προστασία του και η εκτίμηση που έδειχνε και δείχνει ο Λαβρέντης σε μένα και ο Μίλτος με βοήθησαν πάρα πολύ. Απήχατε. Από την νύχτα. Αυτό φαντάζομαι ήταν μια συνειδητή απόφαση. Ναι, βεβαίως. Δεν βρίσκομαι στο χώρο γιατί θέλω να είμαι πάντα μέσα στην επικαιρότητα. Δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Για μένα προτεραιότητα έχει η προσωπική μου ζωή, η οικογένειά μου. Δεν είμαι επαγγελματίας με την έννοια του όρου. Θα έλεγα ότι είμαι ερασιτέχνης, γι' αυτό βρίσκομαι μέσα στο χώρο της τέχνης όταν πραγματικά το έχω ανάγκη. Ίσως γιατί τα τελευταία 15 χρόνια, αν θέλετε, έχω μάθει να ζω με λίγα και απλά πράγματα. Με ενδιαφέρουν οι εκδρομές, με ενδιαφέρει η επικοινωνία με τους φίλους μου. Έχω άλλες προτεραιότητες. Έχετε αντιμετωπίσει δυσκολίες στον χώρο σας? Και γι' αυτό σταμάτησα. Δεν άντεχα όλη αυτή την κατάσταση και γι' αυτό συνειδητά σταμάτησα. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες, πάντα υπάρχουν μαχαιρώματα κάτω από τη μέση. Αλλά πάντα εγώ είχα μια έτσι απόσταση από όλα αυτά τα... από όλες αυτές τις καταστάσεις. Είδατε ποτέ το τραγούδι σαν ανάγκη επιβίωσης? Το τραγούδι παλαιότερα ήταν για μένα η ανάγκη μου να μπορέσω να μπορώ να επιβιώνω. Το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Δεν έβλεπα το τραγούδι σαν τέχνη. Αναθεώρησα από την πρώτη μου συνεργασία που είχα κάνει με τον Γιώργο τον Μαρίνο. Τότε κοντά στον Γιώργο τον Μαρίνο ήταν το πρώτο σκύρτημα, αν θέλετε, να βλέπω το τραγούδι από μια άλλη... με μια άλλη ματιά. Στη συνέχεια φυσικά δεν μπορούσα να έχω τέτοιου είδους συνεργασίες και ήταν ένα διάστημα που γνώρισα και τον σύζυγό μου και απεσύρθηκα από τη δουλειά. Τι σας ισορροπεί σήμερα? Πιστεύω πως έχει να κάνει με την προσωπική μου ζωή. Όταν ένας άνθρωπος είναι καλά και τα έχει βρει με τον εαυτό του και έχει και τον σύντροφό του ο οποίος τον στηρίζει, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Στο επάγγελμα που κάνετε, ο σύντροφός σας είναι δίπλα? Πάντα μου λέει τη γνώμη του και μάλιστα μου κάνει και κριτική αν κάτι δεν του αρέσει. Κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό σας το σενάριο ενός παιδιού? Συνειδητά έχω πάρει την απόφαση να μην κάνω παιδί. Και τελικά από ό,τι φαίνεται καλώς είχα πάρει αυτή την απόφαση. Αν είχα και ένα παιδί θα είχα επιπλέον στεναχώριες. Γιατί όλοι οι γονείς σήμερα αγωνιούν για τα παιδιά. Εμείς στη χειρότερη περίπτωση θα επιβιώσουμε και πόσα χρόνια ακόμα έχουμε μπροστά μας. Αυτό που με πονάει είναι για τους νέους ανθρώπους. Αυτό που με πονάει πραγματικά. Που πλέον δεν ξέρουν τι να ονειρευτούν. Πώς σχολιάζετε την οικονομική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας? Νιώθω θλίψη γιατί δεν βλέπω πλέον χαμογελαστά πρόσωπα. Εμένα προσωπικά... σαφώς και μου λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχω εξασφαλίσει την οικονομική μου κατάσταση, αλλά προσαρμόζομαι σε μια καινούργια κατάσταση. Ποιο από τα τραγούδια σας έχει στιγματίσει? Εννοείται το «Αυτή η νύχτα μένει». Αισθάνθηκα πολύ μεγάλη συγκίνηση με το τραγούδι αυτό. Για μένα είναι σαν προσευχή. Το αισθάνομαι σαν προσευχή αυτό το τραγούδι. Και τον ευχαριστώ το Σταμάτη που με επέλεξε και το τραγούδισα. Το πλάσμα. Αυτό εδώ το πλάσμα. Τι κάνεις, Αγγελική μου, καλημέρα.